Ένα μικρό έκτακτο βλόγκ Σφίνα, πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου 2020. Η ώρα τώρα που το γυρνάω είναι γύρω στις 4. Ε, πριν καμιά ώρα περίπου έχω, κάνει, έχω παρατηρήσει ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο πώς αντιμετωπίσει ένα ξαφνικό χωρισμό, το οποίο ήταν ένα θεωρητικό βίντεο που ανέβηκε πριν μερικές μέρες, προτού εγώ ανακοινώσω το δικό μου πρόσφατο χωρισμό που διάβασα με έκπληξη τα ακόλουθα, μπορείτε να το... υπάρχει απεικόνηση οθόνη του συγκεκριμένου σχολείου στην καρτέλα κοινότητα, πηγαίνετε να δείτε, γράφει ένα πρόσωπο, εντάξει, μας έχει στρελάνει, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, πρώτη φορά βλέπω αυτό το όνομα Χρήστη, παραδέξου ότι τουλάχιστον μετά το χωρισμό θα βγάλεις και άλλα βιβλία. Πρώτα απ' όλα, πότε εγώ είπα ότι δεν θα γράψω άλλα βιβλία, Πάντοτε λέω ότι το κύριο μου επάγγελμα είναι αυτό του συγγραφέως. Και έχει πόσο καιρό που σα λέω ότι γράφω βιβλία. Εκτό και αν αυτό το πρόσωπο έχει έρθει από το πουθενά. Ενώ δεν είναι πρόσωπο που είναι μέσα στο κανάλι μα και δεν ξέρει. Σου λέει, ας μπω εκεί πέρα τη... στο βίντεο αυτή τη γυναίκα και α να τη πω ότι χώρισε για να γράψει βιβλίο π.χ. Ό,τι να είναι. Ε, όλα για το καλό συμβαίνουν, αλλά μην το τραβάς από τα μαλλιά. Κατάλαβε ότι έχει Θέλει να πει ότι εγώ το τραβάω από τα μαλλιά. Ποιο πράγμα τραβάω από τα μαλλιά. Για κάτι σε βρεθέκλα μου. Ο Παναγιώτης σε κοιτούσε στα μάτια. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι, όχι τραλαλή, τραλαλό. Μην το παίρνεις τόσο πάνω σου με τη δημοσιότητα. Στην Κύπρο τα λένε το παίρνω πάνω με τη δημοσιότητα, ενώ ότι ε, παίρνω αέρα, ότι νομίζω ότι κάποιος είμαι χωρίς να είμαι. Αυτό κάνει κακό σε μια σχέση. Και θεωρώ ότι εσύ είσαι εσύ που είσαι αυτή που είσαι και σε θαυμάζουμε όλοι, εγώ δεν νομίζω ότι δεν με θαυμάζετε. Ειδικά εσύ, κυρία μου, δεν με θαυμάζετε. Και δεν θα ήθελα να με θαυμάζετε, θα ήταν πολύ ανησυχητικό ένα πρόσωπο που σκέφτεται ότι εσά να με θαυμάζει. Ε, να αφαιρθεί όρημα και να κάνει ένα βίντεο να παραδεχθεί τα λάθη σου. Όπω πρέπει να κάνουμε όλοι. Για κάτσε λίγο δηλαδή. Στο λέω με ευγένεια και αγάπη. Λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι όποιο λέει ό,τι λέει, γράφει ό,τι γράφει και μετά από κάτω γράφει στο γλαίο με ευγένεια και αγάπη, δεν σημαίνει ότι επειδή ο ίδιος το έχει βαφτίσει ευγένεια και αγάπη αυτό το τοξικό σχόλιο που έχει γράψει και ναι είναι τοξικό γιατί εγώ είμαι πολύ ευαίσθητη στην τοξικότητα και με το που το είδα άναψαν τα λαμπάκια μου της τοξικότητα, σπώνησα την κοιλιά μου. Είναι τοξικό σχόλιο, εξαιρετικά τοξικό, δηλητηριώδες. Κυρά μου, όποια και να είσαι, κυρία μου, έχει όνομα χρήστη γυναικείου, υποθέτω πω είσαι κυρία. Δεν σημαίνει ότι επειδή κότσαρες από κάτω ένα με αγάπη και με ευγένεια και αγάπη ότι μου τα λε, ότι είναι ευγενικά αυτά που λες ή αγαπητικά. Το αντίθετο. Είναι τοξικά, προσβλητικά και εξευτελιστικά. ξεφτελιστικά προ εμένα, εξευτελιστικά προ τον ενδιαστάσει σύζυγο μου, εξευτελιστικά προ το κανάλι μα. Εδώ είμαστε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευση. Δεν είμαστε κανάλι κουτσομπολιστικό, ούτε κανάλι lifestyle. Απολογούμε που λόγω του ότι βγαίνω στην τηλεόραση από το 1997, ασχολούνται μαζί μου τα lifestyle um, sites ή περιοδικά και περιοδικά. Απολογούμε. Απολογούμε. Δεν το έχω επιλέξει. Δεν πήγα να πω σε κάποιον κάνε με star ή βάλε με εξώφυλλο ή κάνε μου συνέντευξη ή γράψε για μένα στο site σου. Όταν κάποιο πρόσωπο κάνει μια δουλειά όπω τη δικιά μου, που είναι από το 97 στην τηλεόραση και έχει και ένα κανάλι στο διαδίκτυο το οποίο έχει αυτή τη δυναμική, αναπόφευκτα ασχολούνται μαζί του τα lifestyle sites, τα οποία από μόνα τους παίρνουν δημοσιεύσεις από το Instagram μου και φτιάχνουν θέμα. Δεν έχω δώσει συνέντευξη πουθενά. Δεν έχω ασχοληθεί εγώ ίδια προσωπικά πουθενά με αυτό το θέμα. Έβαλα την ανακοίνωση, την αποκοινού με τον ενδιαστάση σύζυγο μου στο προφίλ μου στο Instagram για του followers μου. Τώρα, αν το πήραν τα sites από, Τώρα, το πήραν τα sites από εκεί και το αναπαρήγαν, δεν είμαι εγώ που του το έστειλα. Δεν είμαι εγώ που είπα κάντε μου θέμα. Δεν θέλω να μου κάνουν θέμα. Προφανώ μου κάνουν θέμα επειδή όταν κάνουν θέμα με το όνομά μου έχει πολλή επισκεψιμότητα. Γιατί προφανώ πολλοί κόσμοι ασχολείται να μάθει. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι εγώ επιδιώκω αυτό το πράγμα. Παιδιά, βάρτε το μυαλό σα να δουλέψει. Είχα καθημερινή εκπομπή στην τηλεόραση, την οποία σταμάτησα μόνη μου τον Αύγουστο. Ήρθα εδώ στο χωριό και φτιάχνω καθημερινά δωρεάν για τον κόσμο ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Αν με απασχολούσε η δημοσιότητα και αν η έγνοια μου ήταν να είμαι στάρ και το σταριλίκι εντό αγωγικών, εντό πολλών εισαγωγικών, γιατί δεν μπορεί να σε στάρ ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο που ο κόσμο είναι τόσο λίγο. Στάρ είναι αυτέ που είναι στο Χόλιγου, ή στον Πόλιγου, δεν ξέρω, που έχει εκατομμύρια κόσμο που τι γνωρίζει. Αν εγώ ασχολούμουν με τη δημοσιότητα και με, 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 με είχε πιάσει στο ελάχιστο η δημοσιότητα, δεν θα έκανα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, παιδιά. Θα έπαιρνα τι προτάσει που έχω για άλλε εκπομπέ και θα πήγαινα να κάνω τηλεόραση και να κάνω τη star. Δεν είναι αυτό. Εξάλλου, απάντησα σε αυτό το, το, σχόλιο. Δεν καταλαβαίνω το νόημα και το σκοπό αυτού του σχολείου, το, στο οποίο πήρε και 18 likes. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να παρακαλέσω και το πρόσωπο που γράψει αυτό το σχόλιο και αυτού που άρεσαν 18 likes να φύγουν από το κανάλι μα. Επειδή δεν μπορώ εγώ να του κάνω απόκρυψη, επειδή θρασιδήλω, θρασιδήλω, σβήστηκε το σχόλιο μετά. Θρασιδήλω. Με θρασιδηλία. Και λέω, θα μα τρελάνετε. Ένα. Το βίντεο αυτό δεν είναι για το δικό μου χωρισμό. Όντω, το βίντεο εκείνο, πώ αντιμετωπίζει ένα ξαφνικό χωρισμό, ήταν θεωρητικό. 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 Κάνω θεωρητικά vlogs τελευταίω. Για το δικό μου χωρισμό, έχω κάνει βίντεο. Το οποίο ήταν ε, την Τρίτη το βράδυ. Απάντηση στα σχόλια με τη δημοσιοποίηση του χωρισμού μου και έχω πει όλα όσα είχα να πω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Απολογούμε όσοι περιμένουν να χορτάσουν από την κλειδαρότρυπα κουτσομπολιό δεν θα βρουν. Γιατί όντω το λεκτικό και το περιεχόμενο της κοινή ανακοίνωση που, στείλα, που, ε, που, ανάρτησα στα κοινωνικά μου δίχτυα εμένα και του ενδιαστάσεις συζύγου μου είναι αληθινό, δεν είναι ψεύτικο. Όντω αποφασίσαμε να κρατήσουμε πλήρη εμπιστευτικότητα μεταξύ μας, να κρατήσουμε απόρριτες τις διαφορές που είχαμε, οι οποίες οδήγησαν στο χωρισμό μας δεν αφορούν κανέναν οι διαφορέ που είχαμε, δεν θα είναι χρήσιμε για κανέναν να τι μάθει παρά μόνο για σκοπούς κουτσομπολιού και κανιβαλισμού. Και είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί δέχομαι κανιβαλισμό επειδή δεν μίλησα. Φανταστείτε να μιλούσα τι θα γινόταν, που δεν θέλω να μιλήσω. Δύο. Δεν γνωρίζετε απολύτω τίποτα για τι αιτίε του χωρισμού. Δεν γνωρίζετε και ούτε πρόκειται να μάθετε. Γιατί δεν είστε μέσα σε αυτό το γάμο, δεν ήσασταν μέσα σε αυτό το γάμο, δεν είστε στενοί φίλοι και συγγενεί, οπότε δεν σα αφορά. Αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν, γνωρίζουν και αυτοί που φταίνουν, ξέρουν πώ φταίνουν. Εννοείται ότι φτέμε όλοι. Όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, φταίνουν και οι δύο, δεν γίνεται να φταίει μόνο ένα. Δεν πρόκειται όμω να σα κάνω τη χάρη, να βγω να σα πω οτιδήποτε, και ούτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω την οποιαδήποτε επιρροή έχω μέσα από το διαδίκτυο για να σχηματίσω εντυπώσεις υπέρ μου, εναντίον μου ή να, εκδικηθώ ότι, να λειτουργήσω με εκδικητικότητα προς τον ενδιαστάση σύζυγο μου, τον οποίο ξακολουθώ να λέω ότι τον αγαπώ και τον εκτιμώ και τον σέβομαι ως άνθρωπο. Ναι, πιστέψτε τον, μπορεί δύο άνθρωποι να χωρίσουν και να είναι πολιτισμένοι. Μπορεί δύο άνθρωποι να χωρίσουν και να εκτιμούν και να σέβονται ανθρώπινα ένα τον άλλον. Εννοείται ότι για να χωρίσει ένα ζευγάρι έχει τελειώσει η ερωτική αγάπη ή έχει φύγει ο έρωτα. Εννοείται αυτό το πράγμα. Μπορούν όμω δύο άνθρωποι να χωρίσουν και να έχουν εκτίμηση και σεβασμό ένα προ τον άλλον και να μην ξεφτυλίζουν ένα τον άλλο. Ούτε εγώ έχω ξεφτυλίσει τον Παναγιώτη και ούτε πρόκειται, ούτε ο Παναγιώτη με έχει ξεφτυλίσει εμένα και ούτε πρόκειται. Γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον Παναγιώτη. Έζησα τέσσερα χρόνια μαζί του. Όπω και αυτό με γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Έχει ζήσει τέσσερα χρόνια μαζί μου. Και γνωρίζουμε πολύ καλά και οι δύο ότι αυτό που είχαμε ήταν αληθινό και είμαστε και οι δύο περήφανοι που κάνουμε ένα τόσο αξιοπρεπή χωρισμό. Εντάξει. Και ε, έγραψα από κάτω, παρακαλώ απαντήστε και η αρχική σχολιά, λέει 18 που πατήσατε like επειδή έχω θυμώσει πάρα πολύ με τη δεικτικότητα, αναισθησία, τοξικότητα και κακία του σχολείου αυτού. Αναμένω. Ανταυτού, αντί να λάβω η ανδήποτη απάντηση, αυτό που συνέβη και στην πορεία ήταν να δω τις ειδοποιήσει γιατί εγώ έχω application, έχω εφαρμογή, εφαρμογή ιδιώς στην οθόνη του κινητού μου που μόλις κάποιο σχολιάσει κάτι μου έρχεται ειδοποίηση βλέπω ότι μπήκε κάποια άλλη και σχολίασε ε, θα σου διαγράψει το σχόλιο θέλω να σου πω αγαπητή μου ότι δεν της το διέγραψα το σχόλιο το διέγραψε μόνη της, Θρασίδηλα και μία άλλη είχε γράψει ε, και εγώ διαφωνώ ε, και, κάτι, και κάτι τέτοιο τώρα να τα βρω, βρω γιατί υπάρχουν μένουν στις ειδοποίησεις αλλά δεν μπορώ να, δεν μπορώ να διαβάσω ακριβώς τι λένε. Ε, ένα λεπτό το βρω. Μία άλλη είχε γράψει... Ε, σε απάντηση στην άλλη που τη είπε θα στο σβήσει. Εμένα η θέκλα με έχει μπερδέψει, νομίζω κλπ. Κλ. Δεν είναι ανάγκη να νομίζετε τίποτα. Δεν είναι δουλειά σας να νομίζετε τίποτα. Δεν είναι που χωρίσατε. Όταν χωρίσετε εσείς, να κάτσετε να αναλογιστείτε και να νομίσετε και να μπερδευτείτε και να ξεμπερδευτείτε. Παιδιά, εγώ χώρισα. Ο Παναγιώτη χώρισε. Δεν χώρισατε εσεί. Δηλαδή, κάπου να καταλάβουμε λίγο τα όρια μα και να σεβαστούμε τον άλλο άνθρωπο. Αυτό το βίντεο το κάνω όχι για να κράξω οποιονδήποτε. Δεν έχω πει τα ονόματα τα οποία είναι, είναι φανεράφου ή τα σχόλια ήταν δημόσια. Ούτε με ενδιαφέρει να μάθω ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να περάσω το μήνυμα ότι δεν επιδέχομαι κανιβαλισμού και κουτσομπολιού και ξεφτυλισμού του γάμου μου. Από σεβασμό προς τους ανθρώπους που με, με ακολουθούν στα social media και στο YouTube, έβγαλα την ανακοίνωση. Από σεβασμό προς αυτούς τους ανθρώπους έβγαλα το βίντεο προχθές. Από σεβασμό προς την πλειονότητα των ανθρώπων που μας παρακολουθούν εδώ στο YouTube, μιλάμε για πάνω από 40.000 subscribers, συνδρομητέ. Μιλάμε για 95 πλέον μέλη, έχουν αυξηθεί και τα μέλη και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Είναι η ελάχιστη μειονότητα αυτή που τόλμησαν να γράψουν τοξικότητες. Και αυτοί που τα έγραψαν δεν έχουν χώρο σε αυτό το κανάλι. Παρακαλώ πάρα πολύ, σεβαστείτε το κανάλι. Σεβαστείτε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό το κανάλι για να κάνουν ψυχοεκπαίδευση. Σεβαστείτε τελευταία από όλου εμένα. Σεβαστείτε πρώτα όλου του υπόλοιπου που στενοχωρείτε με την τοξικότητά σα. Εντάξει. Δεν ξέρω αν τα μυαλά μου έχουν πάρει αέρα λόγω τη δημοσιότητα. Ελπίζω πω όχι. Μπορεί και να έχουν πάρει. Δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί να έχουν πάρει. Όμω δεν σα πέφτει λόγο για το ποιο, για ποιο, λόγο χωρίσαμε και ποιο έφταικε παραπάνω και ποιο λιγότερο. Και δεν πρόκειται να ικανοποιήσω την αιμοδιψή περιέργεια των κουτσομπόλιδων που θέλουν να μάθουν τι, και γιατί. Όχι. Και κλείνω υπενθυμίζοντα πω αν γράψει μια μεγάλη κακία και από κάτω γράψει το λέω με ευγένεια και αγάπη, το γεγονό ότι εσύ βαφτίζει την κακία σου ευγένεια και αγάπη δεν την κάνει ευγένεια. Εξακολουθεί να είναι αγένεια, δεν την κάνει αγάπη, εξακολουθεί να είναι κακία. Όπω επίση, σε άλλε περιπτώσεις που κάποιοι γράφουν χειρίς του είδου κακόπιστη κριτική και γράφουν από κάτω για καλόπιστη κριτική στο λέω. Και έτσι για να γελάσετε και λίγο, για να γελάσετε και λίγο, για να κλείσουμε έτσι χιουμοριστικά, έχει ένα mail το οποίο με έχει τρελάνει. Δηλαδή, το διάβαζα, γελούσα, 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 γελούσα. Στέλνει την Δετάρτη, 2 παρα 10 το πρωί, μία κυρία. Κυρία Πετρίδου, γεια σα. Να είστε γεροί και δυνατοί. Σα βλέπω, αν θυμάμαι καλά, του τελευταίου μήνε στο YouTube. Άγνωστη μου κυρία. Είμαι από την Ελλάδα και είμαι πέντε χρόνια μεγαλύτερη σα. Δηλαδή είναι. 50. Σα γράφω με αφορμή το χωρισμό σα να σα δηλώσω τη συμπαράστασή μου. βάζω και εγώ και λέω πω, πω, πω θα πάρω ένα email συμπαράσταση. Επειδή μου αρέσουν τα παραμύθια με ωραίο τέλο, θέλω να πιστεύω σε μια επανασύνδεση με τον σύζυγό σα. Θέλω πάντα να ελπίζω για το θαύμα. Πώ γίνεται να δηλώνει συμπαράσταση στο χωρισμό του άλλου και να του λες ότι εσύ ελπίζει στην επανασύνδεση. Θέλω να σα πω κάποια πράγματα. Γνωρίζω ότι θα θυμώσετε. Απαζγυρεύοντα κι εσύ. Γνωρίζω ότι θα θυμώσω, αλλά που τα γράφει η ώρα 2 παρά 10 το πρωί τη Τετάρτη. Ίσως σα φανούν αδιάκριτα. Είναι αδιάκριτα. σω σα φανούν αδιάκριτα, αγενή και γνωρίζω ότι τα λέω πολύ απότομα, χωρί να τα ερωποιώ. Τα λε με αγένεια και αδιακρισία. Θέλω να σα δηλώσω ότι θα τα πω καλοπροαίρετα, χωρί να θέλω να σα προσβάλλω ή να σα θίξω να σα στεναχωρίζω. Κουίζ. Στο 14ο λεπτό και 38 δευτερόλεπτο. Άρα για αυτά που θα μου πει, θα είναι κακοπροαίρετα, άραγε θα είναι αγενή ή θα είναι αυτή η γλυκύτα την κυρία που λέει πως είναι. Πρώτον, κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι εκθέσατε τη σχέση σας με τα couple vlogs. Με τα couple vlogs. Εντάξει, εκθέσαμε τη σχέση μας. Οκ. Okay. Δεν το έγραψε αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί. Το γνωρίζω ότι έχουμε εκθέσει τη σχέση μας και γι' αυτό το λόγο και κάνω και δημόσια ανακοινώση μετά. Οκ. Okay. Δεύτερον, τα μαλλιά σα είναι ωραία και σύμφωνα με την ηλικία σα, ξανθά ένα χρώμα, ίσια μέχρι του ώμου όπω τα είχατε πριν δύο χρόνια. Όσο για τα μαλλιά σα σήμερα τα γκρίζα, πολύ ωραία για όταν γίνετε 85 ετών. Τρίτον, λοιπόν, τώρα έρχεται το ωραίο, τώρα έρχεται το κορυφαίο, τώρα ετοιμαστείτε. Τρίτον, αν ποτέ θελήσετε να κάνετε πλαστική στη μύτη σα, ο κατάλληλο γιατρό είναι ο Τάδε, ο οποίο είναι κορυφή στην πλαστική τη μύτη. Διότι το πρόσωπο. <laughs> Ο οποίο είναι κορυφή στην πλαστική τη μύτη, διότι το αποτέλεσμα είναι τόσο αρμονικό με το πρόσωπο. Αν κάποια κυρία του ζητήσει για παράδειγμα γαλλική, αυτό θα κάνει αυτό που ταιριάζει στο κάθε πρόσωπο. Δεν αλλοιώνει, ούτε ταιριάζει, ούτε αλλάζει το πρόσωπο, απλά το κάνει τέλειο. Άρα μου λε εμέσω πλησαφώ ότι ότι δεν είναι καλή η μύτη μου, γιατί δεν είναι τέλειο το πρόσωπο μου. Φυσικά εννοείται, ξέρω ότι η μύτη μου είναι μεγάλη και το πρόσωπο μου είναι αντελέ, αλλά πού κολλάει η συμπαράσταση στο χωρισμό εδώ που τα κάνω πλαστική στην μύτη. Τέταρτο, καταπληκτική δουλειά σα και ψυχολογία, αλλά για μένα η θεωρία απέχει χιλιόμετρα από την πραγματικότητα, γιατί η ζωή για κάποιου είναι πολύ σκληρή και τολμώ να πω κόλαση. Δηλαδή, μα τα όλα. Μα είπε κιόλα ότι δεν σου αρέσει η ψυχολογία, ότι η ψυχολογία είναι θεωρία και δεν, είναι, δεν εφαρμόζεται. Συγχωρήστε με για την αδιακρισία. Σε συγχωρώ, αλλά δεν μπορούσα να μην το διαβάζω. Θέλουμε και λίγη ψυχογία σε αυτό το κανάλι. Θέλουμε και λίγη ψυχολογία. Πάωσα δύσκολα, περάσαμε πρόσφατα. Σα εύχομαι υγεία και δύναμη για να αντέξετε τον πόνο του χωρισμού. Όχι. Καλό ξημένο. Πρέπει να μου ευχηθεί υγεία και δύναμη για να αντέξω το email σου. Λοιπόν, αυτό μου συμβουλάτορε. Πνάστε, ηρεμήστε, get και αφήστε με ησυχή αφήστε με να κάνω την ψυχοεκπαίδευση στην οποία έχω ταχθεί την αγάπη μου τσάω